Πέρασε σήμερα pre-casting, σωστά. Πώς σε ειδοποίησανε για να έρθεις? Με πήρανε τηλέφωνο και μου είπανε να έρθω σε συγκεκριμένη διεύθυνση. Δεν ήταν καθόλου οι κριτές, ούτε η Ζενεβιέβη, ήταν άτομα της παραγωγής. Γενικά είδα γύρω στα 20 με 25 άτομα. Και αγόρια και κορίτσια, σωστά. Και αγόρια και κορίτσια. Τι ερωτήσεις σου κάνανε μέσα? Βάλε να κάνω μία πασαρέλα και με ρώτησαν κάποια πράγματα για την προσωπική μου ζωή. Μέσα στο παιχνίδι έχει και αρκετά στοιχεία reality. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι πάρα πολύ αυτό, αλλά από τη στιγμή που κάποιος είναι ειλικρινής, πιστεύω ότι δεν έχει να φοβάται κάτι και τα λέει έξω από τα δόντια στους ανθρώπους που πρέπει να τα πει. Πότε θα περιμένεις νέα? Σου είπανε θα σε πάρουν τηλέφωνο? Ναι, θα με ειδοποιήσουν το πολύ σε ένα μήνα. Δήλωσες μόνο εσύ ή και ο σύντροφός σου συμμετοχή στο GNTM? Μόνο εγώ. Σε αφήνει? Ναι, αυτός μου έκανε την αίτηση. Αυτός ήθελε. Σε καλέσανε και σου είπαν ότι σήμερα θα περάσεις πριν κάτι. Τέσσερις φορές τηλέφωνο. Τέσσερα διαφορετικά άτομα. Μου είπαν να πάω για οντισιόν, να δούμε και μετά βλέπουμε. Θέλω να με δουν από κοντά. Mm-hmm. Πρώτα. Αυτό. Τίποτα. Τι ερωτήσεις σου κάνανε μέσα? Τίποτα. Αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνατε κι εσείς, λίγο πασαρέλα κάναμε. Αυτά. Πιστεύεις τα πήγες καλά? Ναι, πιστεύω τα πήγα μια χαρά.